Και οι Γερμανοί και οι Εβραίοι αγαπούσαν τα ίδια φαγητά. Αλλά οι ένα ήταν φυλακισμένοι και οι άλλοι ήταν φίλοι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, η άλλη ταινία που λέω, ας πούμε, με το, αυτή είναι με το, με το χαλούμι, είναι πώς το λέμε. Ναι, δήλωση του σκηνοθέτη σε συνέντευξη του. Η άλλη ταινία, παραδείγματος χάρη, λέει η άλλη ταινία η οποία παίρνει επιχωρήσει από την Καναδά. Δεν μπορεί να καταλάβει από πού παίρνουν αυτέ τι επιχωρήσει. Είναι μια ταινία όπου λέει ο τύπο είναι στο τραπέζι και αυτή η ταινία γυρίστηκε 20 χρόνια μετά την εισβολή. Πάντα στο τραπέζι βάζει ένα πιάτο για το φίλο του Κύπρου. Αν μου βρείτε έναν Έλληνα στην Κύπρο που 20 χρόνια μετά την εισβολή δεν κάθεται να πάρει φαΐ και έβαζε και ένα πιάτο για το φίλο του Τουρκοκύπριο, εγώ να υποβάλω την παρένθεση μου από κάθε πτυχίο που έχω πάρει στη ζωή μου και να πάω σπίτι μου. Λοιπόν, αλλά αντί να μιλήσω για τα πραγματικότητα της σημερινής ζωής, αντί να μιλήσω για την πώς ο άνθρωπος στη Λεμεσόν, τις συνθήκες ύπαρξης του, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, τα ψυχολογικά τα άλλα, φτιάχνει ένα ιδεολόγημα. Πάντοτε όλοι αναφέρονται, έχουν και ένα Τουρκοκύπριο μέσα. Καλά, από πού και σπου οι ταινίες που γυρίζονται στην Κύπρο έχουν πάντα Τουρκοκύπριο. Έχει 37 χρόνια, είναι από την άλλη πλευρά, είναι στα κατεχόμενα και εσύ δεν έχει ανθρώπους που ερωτεύονται, χωρίζουν, αυτά. Πες μου μια ταινία για τη σύγχρονη κοινωνία την Κυπριακή. Όχι, πρέπει να έχει ένα Τουρκοκύπριο μέσα. Γιατί μόνο έτσι θα πάρει λεφτά από το εξωτερικό. Και όχι από μια πηγή μόνο, αλλά από αρκετές. Αν πω εγώ να κάνω, δεν είμαι εθνικός κινηματογραφιστής, αλλά αν είχα ένα σενάριο εγώ που θα ήθελα να τονίσω, πώς μεγαλώνει ένα παιδί να γνωμένο. Ένα παιδί που ήταν 5 χρόνια, βρίσκω δύο πατέρα. Τι μνήμες έχει, πώς είναι αυτά. Θα μου το απορρίψω. Θα μου το απορρίψω. Λοιπόν, αυτή είναι όλη η ιστορία. Να προσθέσω, με την πρώτη που έκανα. Ο κύριος Παύλου μιλάει για την περίπτωση ενός παιδιού 5χρονου, 6χρονου, 10χρονου, αρνουμένου και πώς μεγαλώνει κλπ. Δεν το λιγότερο. Εγώ πάω και λίγο πιο πίσω και λέω το εξής. Δοκιμάστε ακόμη και με σκηνοθέτη τον ίδιο τον Κώστα Καβρά, ο οποίος εξέφρασε το ενδιαφέρον του το 1982, να κάνει ταινία για τον απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ, το 1955-1959. Ρωτήστε τον κύριο Καβρά τι απάντηση πήρε από την Κυπριακή τότε κυβέρνηση. Δεν τολμώ να την μεταφέρω στον κόσμο την απάντηση που πήρε. Εγώ θα σας μεταφέρω σκηνοθέτη, ο οποίος μάλιστα είναι και φιλοαγγελικός, αλλά είναι καθαρός σε κάποιες θέσεις. Πήγε να γυρίσει ταινία και ιστορή, παρακαλώ, όπου ήταν χρηματοδότης της ταινίας, του απαγόρευαν και του έφερναν προς κόμματα να μην μιλήσει για νεκρούς και βιασμούς κτλ. Και λέει του τι να γράψουν. Ήταν για ένα προσφυγικό χωριό το Μοσφυλοτή. Λοιπόν, αναπαράσταση με λέξη. Του λέει να δεις για την ταλαιπωρία των προσφύγων. Δηλαδή την τουρκική εισβολή, οι άνθρωποι εκεί στα κομβικά σημεία ήθελαν να την κάνουν πλημέλημα. Πλημέλημα. Εντάξει, με την εισβολή και είχαμε κάποια ταλαιπωρία.